Καλημέρα σας. Ξυπνήσατε να μας δείτε ή ακόμα δεν κοιμηθήκατε. Σήμερα αρχίζει μια καινούργια εκπομπή. Τίτλος της. Underground. Αστέρια και λινάτσες. Πρωταγωνιστές. Ανδρέας Ευαγγελόπουλος. Ο εθνικός μας στάρ. Η Νάνση Σογοπούλου. Τα εθνικά μας πόδια. Και ο Μίστερ Άδωνης Γιώργος Σταυρόπουλος. Ο Νίκος Κατέλης και εγώ, η Πέπη Τσεσμελή. Σκοπός αυτής της εκπομπής είναι να σας ψυχαγωγεί κάθε Κυριακή βράδυ και Δευτέρα. Σας υπόσχομαι, θα είναι η πιο ανατρεπτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Όλα μπορούν να συμβούν. Επίσης, μέσα από σχετικά εύκολες ερωτήσεις, μπορείτε να γδίσετε τις κοπέλες και τους άνδρες που έχουμε εδώ κοντά μας. Έτσι θα κερδίσετε πολλά πλούσια δώρα. Επίσης, έχουμε δύο κοινοτομίες σε αυτή την εκπομπή που θα σας πει καλύτερα ο εθνικός μας στάρ Ανδρέας Ευαγγελόπουλος και ο Μίστερ Πόδια Γιώργος Σταυρόπουλος. Πάμε λοιπόν στον Ανδρέα Ευαγγελόπουλο. Καλημέρα σε όλους. Σας είχα υποσχεθεί σε κάποια προηγούμενη εκπομπή το 1996 το TV Magic ότι σε κάποιο επόμενο ζάπινγκ θα με βρείτε. Σας καλημερίζω, σας στέλνω την αγάπη μου και έχω να σας πω ότι αυτή εδώ η εκπομπή έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια ανατρεπτική εκπομπή γεμάτη απρόβλεπτα πράγματα. Ο δικός μου ρόλος εδώ σε αυτή την εκπομπή είναι να σχολιάζω την επικαιρότητα, όσα καλά ή κακά συμβαίνουν γενικά, γιατί πιστεύω ότι είμαι ένα πρόσωπο το οποίο τολμώ και μπορώ να λέω πολλά πράγματα τα οποία δεν φοβάμαι. Έχω το θάρρος της γνώμης μου, γιατί αγαπώ εσάς. Προέρχομαι από εσάς, έχω εκλεχθεί από εσάς και μου αρέσει η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και αγαπώ πολύ τον κόσμο τον οποίο έχει κοινωνικά προβλήματα. Και η δεύτερη καινοτομία δική μου εδώ είναι να σας διασκεδάζω μέσα στα τραγούδια μου, να απαντώ σε ερωτήσεις δικές σας, να παίζω στο παιχνίδι αυτό με τα δώρα και παράλληλα να σας κρατάμε παρέα. Είναι όλα τα παιδιά πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ την Πέπη Τσεσμελή. Ευχαριστώ την Άση Σογοπούλου εδώ, η οποία είναι το δεξιό μου χέρι που θα μου διαβάζει και πάρα πολλά πράγματα. Είμαι πολύ ευτυχής γιατί όλα αυτά τα παιδιά είναι καινούρια και νέα και εύχομαι να έχουν μια καλή σταδιοδρομία στην πορεία της ζωής τους. Εδώ είναι αριστερά ο Νίκος ο Κατέλης, ο οποίος θα μας είναι και παρουσιαστής εδώ, θα μας είναι και τους καφέδες μας εκεί. Και όπως προείπαμε, είναι και ο Γιώργος Σταυρόπουλος, ο Μίστερ Πόδια. Αυτά από μένα. Ο λόγος στην Άνση εδώ. Ναι, βέβαια. Θα πω και εγώ την καλησπέρα μου. Μάλλον καλημέρα σε όλους όσους μας βλέπετε. Ξεκινάω μια καινούργια εκπομπή, όπως είπε και ο Ανδρέας, που ελπίζουμε σε κάποια επιτυχία που θα την έχουμε, πιστεύω, σίγουρα. Η εκπομπή είναι ευχάριστη. Θα διασκεδάσετε πάρα πολύ μαζί μας τις τρεις αυτές ώρες και όχι μόνο. Θα πληροφορηθούν. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, θα πληροφορηθούν, θα διασκεδάσουν. Γενικά θα περάσετε ένα ευχάριστο βράδυ και πρωί φυσικά μαζί μας. Ο λόγος τώρα στο Γιώργο, ναι. Το Σταυρόπουλο. Στο Γιώργο. Γιώργο. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα και από μένα. Επιτέλους κοντά σας. Εσείς με καθιερώσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Δεν θα σας προδώσω ποτέ. Σας λατρεύω. Μόχθησα, κόπιασα και κάθομαι τώρα ξαπλωμένος δεικνύοντας εμένα, το ταλέντο μου, τα εθνικά ανδρικά μου ωραία πόδια που εσείς εκλέξατε με ένα επιτελείο εκλεκτών συνεργατών, τον κύριο Ευαγγελόπουλο Εθνικό Στάρ, την γλυκιά μου Πέπη, τη γλυκιά μου Νάνση, παιδιά με ταλέντο και χιούμορ.
Θα σας λέω τον καφέ. Ναι, και τι έγινε. Και τον καφέ. Γι' αυτό σας παρακαλώ, τώρα ελάτε κατευθείαν για τον καφέ. Θα κάνω drag show εν καιρό και θα σας πω τη συνταγή πώς θα κάνετε ωραία ανδρικά πόδια για να δείτε κι εσείς κάποτε Mr. Ανδρικά πόδια. Θα δείτε πολλά. Για τηλεφωνική επικοινωνία τώρα, τηλεφωνήστε στο 090, στο 090, όπου βλέπετε στις οθόνες σας, 272-200, να επικοινωνείτε μαζί μας, να μιλάτε. Αυτή η εκπομπή έχει πολλές καινοτομίες. Μπορείτε να απευθύνεστε σε μένα, να μου λέτε τα προβλήματά σας, να ζητάτε γνώμες, συμβουλές. Εγώ είμαι εδώ κοντά σας. Όπως είναι και όλα τα παιδιά, ο καθένας έχει το ρόλο του. Πιστεύω ότι σε όλες τις θεατρικές παραστάσεις ο καθένας παίζει κάποιο ρόλο. Αλλάξτε αν θέλετε ρόλους, ανεβείτε στον θρόνο. Εσείς το εθνικό στάρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάξτε. Αυτό θα το πείτε εσείς εν καιρό. Δεν μπορώ να τον αγγίξω τώρα, είναι δικός του. Αλλάξτε. Αν εσείς, μα εσείς θα πρέπει να μάθει να είναι πιο ευγενικός. Με όλο το κοινό. Θα πρέπει να μάθετε κι εσείς λοιπόν ότι ο τίτλος εθνικού στάρ δεν ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει και από εδώ να κατέβω και στο πάτωμα να καθίσω. Γιατί μπορεί να το κάνω. Δεν είναι θέμα θέση. Μπορεί και να το κάνω αυτό, χρυσέ μου. Εθνική στάρ ήταν μία και εθνικό στάρ είναι ένα. Αυτοί οι τίτλοι δεν χάνονται ούτε επανεκέρχονται. Τέλος πάντων, ήταν η κυρία Βουγιουκλάκη και είμαι και εγώ. Μπορεί να αποκατασταθεί η τάξη. Ναι, αλήθεια. Μπορεί, βεβαίως. Για πέστε τι θέλετε, πέστε μου τι θέλετε. Να κλείσει παρακαλώ η τηλεφωνική γραμμή. Ορίστε, σας ακούω. Και ο σκηνοθέτης να βάλει τάξη εδώ μέσα και να φύγω. Λοιπόν, φεύγω. Πέστε τι θέλετε. Πέστε μου. Κλείσατε. Σας αγαπάμε. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, κύριε Σταυρόπουλε. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, βάλτε μια τάξη και βάλτε και λίγο μυαλό στο κεφάλι σας. Περισσότερο, διότι στην ηλικία περισσότερο που βρίσκεστε, να βάλω να βάλω από λίγο. Ηλικία, τι εννοείτε? Ας σοβαρευτούμε, καθένας με την ηλικία έχετε του να κάνει σωστά πράγματα. Έχετε καθαρά το πρόσωπό σας, ποιος είναι καθαρίζει. Πιο μεγάλος, ο ένας ή ο άλλος. Εσείς 60 χρόνια και εγώ 28. Μα εσύ είσαι όλο σφιγκοφωλιά, ήμουρη όμω. Όλο τρύπε. Ενώ εμένα είναι ωραία. Επειδή λοιπόν είναι όλο σφιγκοφωλιά, εγώ θα αποχωρήσω. Γιατί έχω τη σκέψη να το κάνω αυτό. Μπορεί να φύγει. Και αν δεν φύγει αυτό το νούμερο από εδώ, δεν ξαναγυρίζει αυτό το νούμερο. Δεν αντέχω άλλο. Γεια σα, τσαό. Παιδιά, είδατε, εγώ δεν φταίω. Εγώ προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορώ. Παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αρκετά. Όλα τελείωσαν εδώ. Η παράσταση έλαβε τέλο. Άδοξο τέλο. Έπε στην γραμμή. Πάμε σε άλλο τηλέφωνο. Ναι, μπρος. Γεια σας. Ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε. Έχει το κοντρόλ εδώ γίνει χαμός. Δεν ακούγεται τίποτα. Χαμός γίνεται με το κοντρόλ εδώ. Ναι. Μπρος, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Yes. Γεια σας. Ναι, θα ήθελα να παίξω με τον κύριο που έχει το τσουβάλι γύρω-γύρω. Τον κύριο Κατέλη. Το ελληνικό τσουβάλι, ναι. Έγινε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, να έρχονται. Από πού τηλεφωνάτε? Το σπίτι μου. Ορίτε. Από το σπίτι μου. Α. Ναι, καλησπέρα. Θα μου κάνετε μια ερώτηση. Ναι, ό,τι πείτε. Εγώ να σας κάνω ερώτηση ή θα μου την κάνετε ερώτηση? Εσύ να μου πείτε. Όχι, θέλω το. Θέλετε δώρο. Εσύ τα τέλη θα κάνεις την ερώτηση στον κύριο. Εγώ να σας. Εσύ θα κάνεις. Βέβαια. Τι θέλετε, να σας τραβήξω με χαρτί? Όχι, δεν θέλω να μου τραβήξετε χαρτί, θέλω να μου κάνετε ερώτηση να απαντήσω. Ναι, πέστε μου. Εγώ? Δεν υπάρχει εννόηση, ε. Πέστε μου. Εγώ? Α. Εσύ δεν θα μου πείτε, κάνετε ερώτηση. Ναι, να σας διαβάσει η Άνθη το χαρτί. Η ποια? Η Νάνση, η Νάνση. Μετά να σε τραβήξω κι εγώ το χαρτάκι. Θα μου τραβήξετε κι εσείς μετά, βεβαίως. Για πάρτε λίγο την Νάνση. Για φέρτε αυτή. Και σε ευχαριστώ. Γεια σου, καλά είσαι? Όχι. Γιατί? Όχι, εντάξει, καλά είμαι. Α, δεν θέλω, όχι. Θέλω να ακούω, καλά είμαι. Καλά είμαι. Όπως είμαστε κι εμείς εδώ και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Μάλιστα. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Εξαίρεση, μα είναι, αλλά θα την κάνω. Ευχαριστώ. Είσαι συμπαθητικός γι' αυτό. Λοιπόν, εύκολη. Τι θα πει η λέξη Σάββατο? Ανάπαυση, μέρα για ψώνια ή ραντεβού με την κόμενα? Κάτι να το σκεφτώ λίγο. Δύσκολο μου λες. Μια βοήθεια. Έλα μωρέ, που έχεις πρόβλημα σε αυτό τώρα. Μια βοήθεια, δύο. Είναι πολύ εύκολο, πρόσεξε. Είναι. Δεν είναι πονηρή. Δεν έχω πάει σχολείο γι' αυτό. Δεν είναι πονηρή ερώτηση, πρόσεξε, σε βοηθάω. Α, το πρώτο θα έλεγα. Μπράβο, φυσικά είναι ανάπτυξη. Άντε, είδες με λιγάκι. Να σας ευχηθώ κιόλας για την εκπομπή σας, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Και βεβαίως για το καλό της εκπομπής πρέπει να γυρίσει πίσω ο εθνικός πουστάρ. Ο εθνικός πουστάρ πρέπει να έρθει πίσω στην εκπομπή μας. Δεν είναι δυνατόν. Χωρίς τον πουστάρ δεν γίνεται εκπομπή.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Βεβαίως και εσύ. Θα είμαστε και πάντα θα μας βλέπετε. Δεν καταλαβαίνω τι λες όμως. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά και εμείς κάθε μέρα θα είμαστε εδώ. Κάθε μέρα ή όχι κάθε μέρα. Κυριακή και Δευτέρα. Και Κυριακή και Δευτέρα. Μάλιστα. Εμείς και εκπομπή. Θα είμαστε εδώ. Και καθαρή Δευτέρα. Και καθαρή. Και μεγάλη Δευτέρα. Και μεγάλη Δευτέρα. Και Δευτέρα παρουσία. Πάντα. Μαζί σας για να σας διασκεδάζουμε. Με αγάπη. Με αγάπη Άννα. Και εσένα και στον κόσμο. Βεβαίως. Ευχαριστούμε που πήρατε. Εμείς εγώ ευχαριστώ που το σηκώσατε. Ήμουνα για 10 λεπτά περίμενα κιόλας μέσα να το σηκώσετε. Ευχαριστούμε. Παρακαλούμε. Καλή νύχτα σας. Πάμε στο επόμενο τηλέφωνο.